Θα πάω τώρα στο Κομμουνιστικό Κόμμα, που πάντα έχει μια ξεκάθαρη άποψη για τα πράγματα. Είτε διαφωνεί κανείς, είτε συμφωνεί, πάντως είναι ξεκάθαρη και είναι εκεί. Και γι' αυτό τη σεβόμαστε. Τουλάχιστον τη σέβομαι εγώ. Πείτε μου κάτι. Όλοι ετούτε εδώ που είναι εδώ έχουν μια πολιτική και ο ΣΥΡΙΖΑ πια είναι ένα κεντροδεξιό, δεξιό ευρωπαϊκό κόμμα που υποτάσσεται στις βουλές του Βερολίνου. Εμείς κοιτάξτε. Καταρχήν... Γιατί ακούω κάθε φορά τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πια δηλώνει αριστερό κόμμα, λένε στοπ, παιδιά, δεν είναι αριστερά αυτό. Εντάξει, είναι πια σύντομο ανέκδοτο να μιλάς για αριστερά και να απευθύνεσαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί νομίζουμε ότι κάθε λαϊκός άνθρωπος, ριζοσπάστης που αισθάνεται αριστερός έχει αειδιάσει με την νατοϊκότερη του ΝΑΤΟ αριστερά, με τον πιο συνεπή στενό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά, δηλαδή πιστεύετε την θεωρία, το μύθο ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έλυσε το θέμα γιατί πήρε εντολή από τους Αμερικανούς? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια στρατηγική συνεργασία με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία θεωρεί στρατηγικό εταίρο στην ευρύτερη περιοχή, το ίδιο το κείμενο του State Department. Δεν το λέμε εμείς. Δεν είναι καμιά εκτίμηση του ΚΚΕ αυτή. Και νομίζουμε ότι έχει γεμίσει η χώρα βάσεις. Το γεγονός ότι ο κύριος Πάιατ πηγαίνει παντού, νομίζουμε ότι είναι αυτά αρκετά δείγματα, για να μην μιλάμε εδώ για την επέσχετη συμφωνία των Πρεσπών, που επί της ουσίας εδραιώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ στα Βαλκάνια, σπέρνει τους αλυτρωτισμούς, όλη αυτή την ατζέντα την επικίνδυνη που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Θέλουμε όμως να πούμε ότι το ΚΚΕ έγκαιρα, όταν όλοι οι υπόλοιποι τραγούδαγαν τις προσδοκίες για τις μελούμενες κοσμογονίες που θέλουν να έρθουν από τη συνθήκη του Μάστριχτ, την ΟΝΕ, νομίζουμε ότι είχε έγκαιρα προειδοποιήσει το λαό μας ότι πρόκειται για μια συμμαχία του κεφαλαίου, για μια ένωση των μονοπωλίων που δεν έχει καμιά σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα, ίσα-ίσα είναι ενάντια στα συμφέροντα των λαών, των εργαζομένων. Νομίζουμε ότι... Ήμουνα κατέγραφα εκείνη την ιστορική συνεδρία της Βουλής που ψήφισαν όλοι το Μάστριχτ εκτός του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πράγματι, του Κομμουνιστικού Κόμματος, πράγματι είπαν αυτές τις φράσεις που λέτε τώρα. Νομίζουμε ότι βγαίνει ένα συμπέρασμα και ακόμα και τα χρόνια των μνημονίων που είχε χωριστεί η Ελλάδα σε μνημόνια, αντιμνημόνια, και εμείς λέγαμε τότε ότι το κύριο δεν υπάρχει απλά ένα μνημόνιο, αλλά μιλάμε για τα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι εκτιμήσεις, ξέρετε, δοκιμάστηκαν από την πραγματικότητα και δοκιμάστηκαν ακριβώς γιατί τα μέτρα που ήρθαν συνεχίζονται και μετά τη λεγόμενη έξοδο από τα μνημόνια, συνεχίζεται η επιτήρηση μέχρι το 2060, συνεχίζονται τα υπερπλεονάσματα, οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί, όλα αυτά τα εργαλεία, δηλαδή και οι μηχανισμοί που τσακίζουν το λαό μας. Και από την άλλη, εκτός από την αντεργατική πολιτική που έχει καεί ο λαός μας και με τους προηγούμενους ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζουμε ότι ένα στοιχείο ακόμα είναι το γεγονός ότι και στο ζήτημα αυτό που λέγανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ασφάλεια, βγαίνει το συμπέρασμα ότι όχι μόνο καμία ασφάλεια δεν προσφέρει, ίσα ίσα φάνηκε ότι τα λεγόμενα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τάδε είναι τα σύνορα της Ελλάδας, και τάχα μας διασφαλίζουν. Νομίζουμε ότι όλη η εξέλιξη με την επιθετικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας διδάσκει ότι ακριβώς είναι ευάλωτος και ανοχήρωτος ο λαός μας ακριβώς μέσα σε αυτές τις λοικοσυμμαχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, και το ΚΚΕ συναντιέται, μπορεί να συναντηθεί με τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς αυτού που λένε το 74% από το τελευταίο ευρωβαρόμετρο που έδειξε ότι δεν είναι το υψηλότερο ποσοστό έλλειψης εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 74%. Άρα δεν μας χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σημερινή της μορφή, λέτε. Η πρόταση του ΚΚΕ για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την έχω αντιληφθεί. Εμείς, γιατί θα το κάνουμε με το ευρωβαρόμετρο. Αν δεν την έχετε αντιληφθεί μετά από τόσα χρόνια που είναι τόσο σαφής, δεν ξέρω πού θα την αντιληφθείτε. Πάντως να ξέρετε ότι είναι. Ότι πρόκειται για μια συμμαχία της αστικής τάξης και ο λαός μπορεί να φτιάξει τις δικές του συμμαχίες με την δικιά του εξουσία και οικονομία, μπορεί να επιλέξει. Δεν είναι λίγο αόριστο συμμαχή, αυτό? Καθόλου αόριστο. Μια σοσιαλιστική και κομμουνιστική Ευρώπη. Ότι θέλει μια Ελλάδα και Ευρωπαϊκή. Μια Ευρώπη του σοσιαλισμού, θέλει μια άλλη οικονομία που δεν θα είναι υπάρχει με βάση το κόστος όφελος και τα συμφέροντα των μονοπωλίων, και λέει ότι ο λαός μας μπορεί
να παράγει και, και τον πλούτο και αυτός να τον καρπώνεται και να μην τον καρπώνονται οι βιομήχανοι και εφοπλιστές. Ναι, καταλαβαίνω. Και να φοροαπαλλαγούνται, να στην Ευρώπη όμως υπάρχει ένα όραμα. Να φοροαπαλλάσσονται ή να δίνεται εθελοντικός φόρος, λέει. Ευρώπη των λαών, Αυτή την οικονομία λοιπόν. Μπορούν οι λαοί, ξέρετε, δεν είναι... Ναι, δεν... Συνεχίζετε, μιλάτε αόριστα. Έχετε ένα όραμα για Σοβιετική Ένωση της Ευρώπης. Το ότι κάνετε αόριστες ερωτήσεις δεν σημαίνει ότι... Είναι αόριστο, σας λέω. Σας Σοβιετική λέω, λοιπόν, Ένωση της Ευρώπης είναι κάτι συγκεκριμένο. Σας λέω λοιπόν, για την Σοβιετική Ένωση τι... Λέει, αν θέλετε να φτιάξετε τη Σοβιετική Ένωση αυτό θέλετε δεν να κάνετε. Εμείς θέλετε ενωμένους λαούς της Ευρώπης. Εμείς θέλουμε να κάνουμε σοσιαλισμό που ξέρετε να σας πω για κάτι. Εδώ βγαίνουν στοιχεία από έρευνες 60 και 70% του κόσμου από την Ρωσία, από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Νοσταλγεί, σκέφτεται, συγκρίνει και λέει σήμερα τι είχα και τι έχασα. Μα ψηφίζουν λοιπόν, τον Πούτιν όμως. Αυτά. Άσχετο τι ψηφίζει. Να πάρουμε γιατί και την πρώτη άποψη του κυρίου Μαριά. Κόμματα, θα επανέλθουμε, θα πούμε πολύ περισσότερα, κύριε Παπαδάκη. Αυτός ο κόσμος βγάζει συμπεράσματα. Άρα από αυτή τη σκοπιά κρατήστε μικρό καλάθι και το ΚΚΕ έχει σχέδιο επιθετικό με γραμμή που λέει όχι μονοπόλια και η εξουσία τους, πάλι για ανατροπή αυτή τη εξουσία. Θα επανέλθουμε στο λαό, κύριε Μαριά, που μπορεί να αποδεσμευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χρήματα που βάζουμε στις επενδύσεις μετρούσαν ως δαπάνες. Καταφέραμε λοιπόν να το αλλάξουμε στον επόμενο προϋπολογισμό με δική μας παρέμβαση, ειδικά για την Ελλάδα λοιπόν. Η Γερμανία είχε εξαιρέσει τον εαυτό της, έβαζε χρήματα στην αρχή του προϋπολογισμού και δεν μετρούσαν ως δαπάνες. Τώρα, στο Growth and Stability Pact, τώρα η Ελλάδα θα μπορεί να βάλει χρήματα σε επενδυτικά προγράμματα χωρίς να θεωρούνται δαπάνες. Πάρα πολύ σημαντικό, τεράστια αυτό ευκαιρία. Είναι πολύ ωραία. Απόψε το μαθαίνω. Ο κύριος Μακρόφουλος και να πάμε σε διάλειμμα. Πάντως, ο ηλεκτροφωτισμός στην Αθήνα είναι σε εργολάβους. Και να γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για τα κονδύλια, γιατί υπάρχει ένας εξοραϊσμός, είναι πρώτη, δεύτερη σε απορροφητικότητα. Και τα ίδια ακριβώς χρόνια απογειώθηκε και η φτώχεια και η ανακύκλωση της ανεργίας. Μάλιστα. 23η λέω καθηγητής. Και αυτό τώρα, φέτος, ναι. Τα προηγούμενα χρόνια, 16-17, ήταν πρώτη-δεύτερη. Άρα λοιπόν τι δείχνει, ότι πού κατευθύνονται στους ομίλους, οι οποίοι και παίρνουν το... Δεν φτάνουν στο λαό, λέτε αυτά τα λεφτά. Και βεβαίως τα αντιπλημμυρικά, τα σεισμικά, όλα πάνε περίπατο. Ήσασταν το καλοκαίρι, να μας απαντήσει ποιος είναι ο υποψήφιος της λεγόμενης αριστεράς. Στις ευρωεκλογές. Κοιτάξτε να δείτε, ούτε η Ματίας είναι. Το ξέρω, κάνω πλάκα τώρα. Γιατί εδώ δεν πέρα, κάνετε πλάκα. Γιατί, ούτε η Ματίας είναι, ούτε η Βεστάγκερ. Είναι ο Νίκο Κούε και η Βιολέτα Τόμιτσα. Αυτή είναι υποψήφοι, η επίσημη του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Δεν ξέρω πόσους υποψήφιους έχετε, αλλά εξαπατάτε εδώ. Μα κάνω πλάκα στην κατάσταση. Δεν κάνετε καθόλου πλάκα. Ξέρω πολύ καλά τι είναι τώρα. Είστε για πλάκα. Αν κάνετε πλάκα, εξαπάστε για πλάκα. Κάνω πλάκα. Διότι τον πρόεδρο δεν το ξέρετε. Το τι πρεσβαίνει ή δεν πρεσβαίνει. Κύριε Παπαδάκη, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ξεκάθαρο για τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στους πρόσφυγες. Μπορείτε όμως να μας το τακτοποιήσετε στο μυαλό πώς ακριβώς να το κάνουμε. Καταρχήν, δεν μπορούμε να αποδώσουμε ότι μπορεί να αποδώσουμε τέλος πάντων ευθύνη επίλυσης σε κάποιον ο οποίος έχει δημιουργήσει το πρόβλημα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους δημιουργούς του προβλήματος προσφυγικού, αφού βομβάρδισε και με τις δυνάμεις της Γαλλία, Βρετανία, έχουν τεράστιες ευθύνες για το βομβαρδισμό στη Συρία και με όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή όλα αυτά τα χρόνια. Δεν βομβάρδισε στη Συρία. Δεν βοβάρτε στη Συρία ποιος, η Γαλλία και η Βρετανία. Μα τι λέτε. Μπερδεύετε τη Λιβύη. Ποιος μπερδεύει. Μπερδεύετε τη Λιβύη. Τι λέτε. Ναι. Τον Απρίλιο ποιος βομβάρδιζε πέρσι το 2018. Μπερδεύετε τη Λιβύη. Ποιος βομβάρδιζε και από την Κύπρο κιόλας. Ποιος βομβάρδιζε. Η Βρετανία και η Γαλλία. Μπερδεύετε τη Ρωσία. Κανένας δεν μπερδεύει. Κανένας δεν μπερδεύει. Η Γαλλία και η Βρετανία βομβαρδίσανε τον Απρίλιο του 2018. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε πάλι. Η Ρωσία είστε κατά αδιάβαστο. Αφήστε το. Αφήστε το. Η Ρωσία είναι ο βασικός. Απλώς σας λέω για να... Ναι, επίσης λοιπόν να φροντίσετε κιόλας να γνωρίζετε πρώτα πριν εγώ μιλάτε. Τα γνωρίζω πολύ λοιπόν, καλά. Δεν το γνωρίζετε αλλά δεν λέτε αυτό, για τη Ρωσία. Αφήστε το λέω, εκτίθεστε. Ναι. Εκτίθεστε. Μιλήστε λοιπόν, για τη Ρωσία δεύτερον, αν αφήστε θέλετε. Και μιλάμε εμείς για τη Ρωσία. Ναι. Όχι, περισσότερα από εσάς λέμε όταν μιλάς για βομβαρδισμούς περισσότερο από στη Συρία. Λέμε, αφήστε με όμως ξεκινάς από τη Ρωσία και μετά πας στο Ισραήλ. Αφήστε με να σταυρώσω. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα υποδιόμαστε εδώ ότι είναι αμέτωχη του προβλήματος και δεν έχει πολιτική. Έχει συγκεκριμένη πολιτική. Είναι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας που εγκλωβίζει στα ελληνικά νησιά χιλιάδες
πρόσφυγες σε άθλιες συνθήκες, σε μόριες, σε hot spot, τα οποία τώρα είναι πρόταση του Κομμουνιστικού Κομμάτους εδώ και τώρα πρέπει να κλείσουν. Και έχει πού να τους πάμε, να έρθουν στην ενδοχώρα? Να πάνε στη χώρα τελικού προορισμού τους. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όρο. Να διαλέξουν ποιος θέλει να πάει στην Γερμανία. Αγαπητέ μου, κάνετε πάντα συνεχώς λογικά άλματα. Να μιλήσω όμως. Μα μιλάτε, αλλά κάνετε λογικά άλματα. Και δεκαετίες τώρα με αυτά τα λογικά άλματα η ελληνική κοινωνία σας ανέχεται. Είναι εκνευριστικό αυτό που κάνετε. Είναι εκνευριστικό αυτό που κάνετε. Λοιπόν, όταν έχουμε λοιπόν μια πολιτική που λέει δεν υπάρχουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, να απαγορεύονται οι δευτερογενείς μετακινήσεις. Δηλαδή να μην μπορεί να μετακινηθεί από τη χώρα που μπαίνουν. Αν το επιτρέψουν, δεν θα μείνει κανείς στην Ελλάδα. Λοιπόν, όλη η Γερμανία και η Σουηδία θέλουν να πάνε, έτσι. Ναι, μα η πραγματικότητα αυτή είναι και το πρόβλημα είναι αυτό. Και έχεις μια πολιτική βάρβαρη καταστολής, έχεις 2.000 νεκρούς στη Μεσόγειο, έχεις 1.200 χιλιόμετρα σε χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχεις τον κανονισμό του Δουβλίνου, έχεις σύνορα, έχεις καλλιτεστατικούς μηχανισμούς. Που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μάλιστα υποδέχεται εδώ με τη σχολή κατασκόπων, την οποία τι προοδευτικό την έχει, θέλει να τη φιλοξενήσει. Και έχουμε τους λεγόμενους προοδευτικούς και τους ακροδεξιούς όλες αυτές τις αποφάσεις να τις έχουν ομόφωνα ψηφίσει στις συνόδους κορφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί και οι λεγόμενοι προοδευτικοί και οι λεγόμενοι ακροδεξιοί. Άρα λέτε, ανοίξτε τις πόρτες να πάει ο κάθε δυστυχισμένος όπου θέλει να πάει. Να αυτό λέτε. Στις χώρες τελικού προορισμού τους. Και εδώ να δούμε και αυτοί που υπερασπίζονται λοιπόν. Ακόμη και αν δεν είναι πρόσφυγες. Να δούμε λοιπόν και αυτόν τον καπιταλισμό που πια τα μπορεί και όλοι τον υπερασπίζονται. Για να δούμε λοιπόν μπορεί να φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους και να τους παράσχει δυνατότητες, αφού ο καπιταλισμός μπορεί να λύσει τέτοια προβλήματα. Γιατί εδώ βγαίνει ένα συμπέρασμα σήμερα ότι και στη Γερμανία και στη Σουηδία, εδώ λαοθάλασσες στο Βερολίνο και διαδηλώνανε για ενίκιο. Δεν ήταν κομμουνιστές. Ξέρετε πώς έχει το ενίκιο στη Στοχόλμη? Πόσο? 1.500 ευρώ και 1.800 είναι ο μέσος μισθός. Και είναι τεράστιο πρόβλημα το στεγαστικό. Ή με το πρόβλημα της υγείας στην Σουηδία που είναι 45%, λένε οι Σουηδοί, το πρώτο πρόβλημά μας είναι το πρόβλημα της υγείας. Εδώ ως και 3 μήνες περιμένεις στα νοσοκομεία της Σουηδίας, του άλλοτε πρότυπου του καπιταλισμού. Λοιπόν, βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι αυτά που παλιότερα με υπεροψία ο καπιταλισμός έλεγε, κοιτάξτε να δείτε, το σοσιαλισμό είχε μόνιμη και σταθερή δουλειά, είχε στέγη, είχε υγεία και παιδεία, αυτά τα είχε λύσει ο καπιταλισμός. Λοιπόν, σας λέμε τώρα ότι αυτά που έλυσε ο σοσιαλισμός το 70, το 60 και το 80, τώρα είναι ζητούμενα σε αυτή τη βαρβαρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου που στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Άρα λοιπόν ισχυρό ΚΚΕ με το λαό να παλεύει να είναι πιο έτοιμο πόλεμο την επόμενη μέρα. Ισχυρό ΚΚΕ και λαϊκή συσπήρωση σε όλες τις κάλπες, γιατί ενιαίος είναι ο αντίπαλος Ευρωπαϊκή Ένωση, Δήμοι, Περιφέρειες και Κυβερνήσεις που την επόμενη μέρα θα βγάλουν πιο άγρια δόντια σε βάρος του λαού και πρέπει να είναι έτοιμο πόλεμο και μαχητικός για την επόμενη μέρα. Με την προσδοκία όταν έρχεται. Βεβαίως, αυτό μας τα είπε ο Bloomberg, μας τα είπε το Reuters, μας τα λένε όλοι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάκαμψη στον τουρισμό τόσα χρόνια και είδαμε που είναι τα μεροκάματα. Υπάρχει. Και ο εργαζόμενος δεν μπορεί να πάει μια εβδομάδα πριν. Όσο δεν υπάρχουν επενδύσεις και δεν αυξάνει η παραγωγικότητα της εργασίας, δεν θα αυξηθούν ούτε τα μεροκάματα. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Στον τουρισμό έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας το 12ο. Μπορούμε να πετροβολάμε όσο θέλουμε. Είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Στη χώρα μας φεύγουν κάθε χρόνο 50.000 νέοι. Για αυτούς πρέπει να μιλήσουμε. Πώς θα έρθουν οι επενδύσεις? Καλός ο καπιταλισμός, κακός η αποικιοκρατία, ο Χίτλερ και ο Πινοσέ. Εδώ για τώρα έχουμε μια συγκεκριμένη. Που στείνονται στα συντρίμια των πολύ συγκεκριμένη για αυτές τις επενδύσεις μπροστά μας συζήτηση που πρέπει να γίνει. Κλείστε, και εγώ θα την κάνω αυτή τη συζήτηση, όσο και αν εμποδίζομαι, όσο και αν υπάρχουν παρεκτροπές από αυτούς που δεν θέλουν αυτή τη συζήτηση και θέλουν να μιλάμε για φαντάσματα. Λοιπόν, οι επενδύσεις για να έρθουν έρχονται μόνο με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με χαμηλότερη φορολογία, με χαμηλότερες εισφορές, με καλύτερη άλλη, δημόσια δηλαδή, διοίκηση. Από το 15 πήγε στα 10 η φορολογία. Λοιπόν, εθελοντικά οι εφοπλιστές δίνουν το φόρο. Είσαστε μαζί με τη Μέρκελ. Έχετε δει κανέναν να δίνει φόρο εθελοντικό? Άμα θέλει. Έχετε δει κανέναν να δίνει φόρο εθελοντικό? Και συμφωνήσε και η Νέα Δημοκρατία σε αυτό. Εδώ υπάρχει σύμπλευση. Εδώ δεν είναι Λοβάρτης Πετσίτης. Εδώ συμφωνάτε. Εθελοντικό φόρο στους εφοπλιστές. Καταρχήν αυτό δεν το λέτε εσείς. Ποιος το λέει? Το λέει η Μέρκελ.
Η Μέρκελ, λοιπόν, η Μέρκελ έχει πρόγραμμα της να φορολογηθεί και να εξοντωθεί ο ελληνικός εφοπλισμός. Α, ναι. Διότι είναι κόρφος, τα ξέρετε αυτά, στο μάτι των Γερμανών. Γιατί? Ότι το ένα πράγμα που μας απέμεινε, που είναι το εφοπλιστικό κεφάλαιο, γιατί να μην υπερφορολογηθεί και αυτό προκειμένου να αλλάξει τη σημαία και να πάει αλλού η άντρα. Είναι εκφρασμένη αυτή η άποψη των Γερμανών. Κοιτάξτε, για να μην μπλέκουμε τώρα το κουκουέ με το Βερολίνο. Για την ελληνική σημαία, δηλαδή, εγώ θα σας πω. Για την ελληνική σημαία γίνεται η ιστορία να διατηρήσουμε τους εφοπλιστές. Να μην μιλήσουμε τώρα για τους εφοπλιστές. Θέλω να μια εκπομπή. Να το κλείσω. Μια εκπομπή. Να πούμε όμως ότι οι 200 όμιλοι εφοπλιστικοί, οι 146 δεν έχουν ούτε ελληνική σημαία. Αυτοί που παίρνουν και εθελοντικό φόρο τώρα. Ή από τα 4.700 πλοία που να πηγούνται, τα 700 έχουν μόνο ελληνική σημαία. Το 1 στα 7. Ανοίγεται θέμα μιας άλλης εκπομπής. Ας τελειώνει το παραμύθι τώρα με τους Γερμανούς και με τους. Λοιπόν, εντάξει. Καταφέραμε και καταστρέψαμε τα ναυπηγοεπισκευαστικά, παρόλο που έχουμε την πρώτη ναυτιλιακή δύναμη, με αυτά και με εκείνα. Δεν επισκευάζεται ούτε κατασκευάζεται κανένα πλοίο στη χώρα μας. Δεν μπορεί να κατασκευαστεί στους Καραμαγκά, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έγκλημα που έγινε. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει θέλω δύο ναυπηγεία στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Αλλού κατασκευάζονται, προσέξτε τώρα. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα συνεχίζει να βράζει στο σπίτι. Και οι εφοπλιστές πήγαιναν στην Κίνα και στην Νότια Κορέα να ναυπηγούν. Αν δεν αλλάξει σελίδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σας πω, μην μου ανοίξετε άλλα θέματα. Ούτε μισή ώρα ατζέντα γιατί δεν έχω το χρόνο. Και διαλύθηκαν τα ναυπηγεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η χώρα χρειάζεται επενδύσεις. Χρειάζεται να μπει μπουλντόζα στο ελληνικό. Χρειάζεται να προχωρήσει η ελληνική κοινωνία. Χρειάζεται η Κόσκο, η οποία έχει κάνει τον Πειραιά το δεύτερο, τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου και το πέμπτο μεγαλύτερο της Ευρώπης μέσα σε λιγότερο από 10 χρόνια. Με τι μεροκάματα, τι δίνει η Κόσκο, που γίνονται απεργίες εκεί και πάνε παράνομες οι καταπληκτικές. Βοηθήστε με εάν δεν γίνουν τώρα, αυτά, τα μεροκάματα θα γίνουν. Χορτάσαμε από κοσμογονίες. Τα μεροκάματα μας θα γίνουν Βουλγαρίας και Αλβανίας. Ήδη είναι τέτοια, 300 και 300.